Βεβαίως εμείς σαν σωματεία του Πειραιά και βέβαια όλοι οι υπόλοιποι φορείς, δηλαδή σύλλογοι γονέων, σύλλογοι γυναικών που συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια, προσπαθούμε να δείξουμε σε αυτές τις συνθήκες ότι δεν αντέχουμε μέσα στην οικονομική καπιταλιστική κρίση, δεν αντέχουμε να έχουμε και επιπτώσεις ακόμα περισσότερες στην υγεία μας, στο περιβάλλον. Και γι' αυτό και όλο το λόγο πήραμε αυτή την απόφαση με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος που είναι η Παρασκευή 5 του Ιούνιου, να πάρουμε αυτές τις πρωτοβουλίες σε αυτά τα τρία σημεία, δηλαδή στην Τραπετσόνα, στα Λιπάσματα, στο Πέραμα και βεβαίως στην Πειραϊκή, ακριβώς γιατί γίνεται σφιχτική η ζωή μας πλέον με τις επενδύσεις αυτές που γίνονται γύρω από το λιμάνι, που γίνονται ουσιαστικά άναρχα, με αναρχία, χωρίς μέτρα προστασίας, χωρίς του περιβάλλοντος, χωρίς κανένα ουσιαστικά έλεγχο. Έτσι κι αλλιώς το ίδιο το κράτος δίνει αυτή τη δυνατότητα πλέον στα μονοπόλια με το νέο περιβαλλοντοκτόνο νόμο να μπορεί έτσι, να δίνει μια ευελιξία και μια ευκολία στο πώς γίνονται τα έργα, στις άδειες παράτασης που παίρνουν και ούτω καθεξής. Και άρα λοιπόν μέσα σε αυτά τα πλαίσια, επειδή ακριβώς η ζωή μας γίνεται ασφυκτική, τα σωματεία πήραμε αυτή την πρωτοβουλία για να αναδείξουμε τα ζητήματα αυτά στις περιοχές μας. Και βεβαίως πήραμε και μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία, κατά τη γνώμη μου, στις 11 του Ιούνιου στην πλατεία Κοραή, στις 7.30 ώρα, να καλέσουμε σε παπηραϊκό συλλαλητήριο όλα τα σωματεία και οι φορείς του Πειραιά για τα προβλήματα, όλα αυτά που αντιμετωπίζουμε με αφορμή το περιβάλλον, βεβαίως και τα έργα αυτά τα οποία γίνονται, που ανεφέραμε και πριν, αλλά και συνολικά τα ζητήματα, τα φλέγοντα της καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης, τη νέα επίθεση σε εργασιακά δικαιώματα, σε ασφαλιστικά δικαιώματα, σε κοινωνικά δικαιώματα.